Sì. Calimera. I finished my Greek languages. Thank you for staying with me today. Σας ευχαριστώ που είσαστε μαζί του σήμερα. I'm Tommy, I come from Italy. Είναι ο Tommy, έρχεται από την Ιταλία. And is a creator of the product line Tommy Art. Είναι ο δημιουργός των χρωμάτων υγρής κυμολίας Tommy Art. And in Greek you can find my product. And for this thank you Hobbyhood, sell my product in Greece. Και μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα του στην Ελλάδα μέσω του Hobbyhood που τον αντιπροσωπεύουμε σε όλη την Ελλάδα. In my line you can find a chalk color. A chalk with a base you can use fluently in many surfaces without primer. Μπορείτε να βρείτε αρκετά χρώματα στη σειρά του τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν απευθείας πάνω σε οποιαδήποτε επιφάνεια χωρίς να χρειάζεται κάποια προετοιμασία, τρίψιμο ή αστάρωμα. But also you can find many specialty products to create many different techniques. Επίσης μπορείτε να βρείτε πάρα πολλά προϊόντα για να κάνετε διάφορες τεχνικές και να δημιουργήσετε διάφορα τελειωτικά εφέ. Rock based. Το την πάστα πέτρας. Brassy effect. Πάστα άμμου, το εφέ σκουριάς. Antique effect, decapé. Decapé και πολλά ακόμα. Today I want to show you one simple technique to create a real boulder. Σήμερα θα σας δείξω μια πολύ απλή τεχνική πώς να δημιουργήσετε ένα εφέ ξύλου σε οποιαδήποτε επιφάνεια. And surface is flat like this. This is a simple MDF. Η επιφάνεια είναι τελείως γλία όπως ένα απλό MDF. But in my line you can find a dimensional gesso media. Στη σειρά λοιπόν μπορείτε να βρείτε ένα βοηθητικό που είναι το γκέσο όγκου. This gesso is. I don't use this gesso to prepare the surfaces. Δεν το χρησιμοποιούμε για να προετοιμάσουμε την επιφάνεια. But I use my gesso only when I want to create a texture. Το χρησιμοποιούμε μόνο όταν θέλουμε να κάνουμε τη συγκεκριμένη υφή του ξύλου. Okay. I can use this product with a palette knife, for example, to create this texture. Θα χρησιμοποιήσει το προϊόν με μία σπάτουλα για να κάνει αυτή την υφή. Why it is very difficult to see. Yeah. You can use my gesso to create a texture. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε με το stencil. But in this demonstration I want you to show these magic tools. Σε αυτή την επίδειξη λοιπόν θέλω να σας δείξω πώς λειτουργεί αυτό το εργαλείο. Okay. This I need this tool to create a wood effect. Με αυτό το εργαλείο θα δημιουργήσει το εφέ του ξύλου. It's super very simple. You can use my gesso directly in metal, glass, metal. Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε σε οποιαδήποτε επιφάνεια. It's a very thicker product and is a very indispensable. Don't use water. Είναι πολύ σημαντικό να μην χρησιμοποιήσετε νερό. Δεν αραιώνεται. Δεν χρειάζεται αραίωση. Χρειαζόμαστε να κρατήσει την υφή του όπως την βλέπετε, να είναι παχύρευστο. Okay. Μια άλλη λεπτομέρεια, αν έχετε μια μεγάλη επιφάνεια, καλό είναι να την κάνετε κομμάτι-κομμάτι και όχι να περάσετε πρώτα όλη την επιφάνεια και μετά να ξεκινήσετε να δημιουργείτε το εφέ. Γιατί στεγνώνει πολύ γρήγορα. Okay. After that, I take my tools with this part. Μετά την εφαρμογή παίρνετε το εργαλείο με το σημείο που σας δείχνει να είναι κοντά στον αντίχειρά σας. Near my finger. Okay. And for use, I use two movements. One like this. Χρειάζεται δύο κινήσεις. Η μία κίνηση είναι το τραβάτε και η δεύτερη κίνηση το κάνετε κυρτό. It's very important move all together. Είναι σημαντικό η κίνηση να γίνει με μία φορά. Όχι να σταματήσετε και να ξεκινήσετε ξανά. Very slowly. Εάν σταματήσετε την κίνησή σας, θα σας δημιουργήσει μία γραμμή. Και αυτό είναι το τελικό αποτέλεσμα που παίρνετε. It's very important to see the product is a relief product, it's not flat. Okay. Okay. I just already the same effect in my table. Εδώ έχουμε κάνει ακριβώς αυτή τη τεχνική που είδατε τώρα. Έχει στεγνώσει.
Now I want to create this effect. Θέλει τώρα να σας δείξει πώς θα δημιουργήσετε αυτό το εφέ. With another product name is patina. Με ένα άλλο προϊόν που είναι οι πατίνες. Patina is a varnish with pigment inside. Η πατίνα ουσιαστικά είναι ένα βερνίκι το οποίο έχει μέσα χρώμα. It's a transparent product. Είναι διάφανο προϊόν. You can find four different colors. Μπορείτε να βρείτε τέσσερα διαφορετικά χρώματα. Άσπρο. Άσπρο. Μαύρο. Μαύρο. Γκρι. Γκρι. Dark gray. Dark gray. Καφέ. And but there is a neutral patina. Υπάρχει μια διάφανη πατίνα. You can mix my chalk color inside with this neutral. Με την οποία μπορείτε να πάρετε όποιο χρώμα κυμολίας θέλετε από τη σειρά του και να δημιουργήσετε μια δικιά σας πατίνα με το συγκεκριμένο χρώμα. And you can create many color of patina. Okay. The first step, gesso, is just dry. Το πρώτο βήμα λοιπόν ήταν το γκέσο το οποίο στέγνωσε, το γκέσο όγκου. The second step is put διάφανο κερί. Το δεύτερο βήμα είναι να βάλουμε διάφανο κερί στην επιφάνεια. This product helped me to remove when I go to sandpaper. Αυτό το κερί λοιπόν θα τον βοηθήσει να αφαιρέσει μετά το χρώμα που θα βάλει από πάνω. It's very important to use a little quantity. Χρειάζεται πάρα πολύ μικρή ποσότητα από το κερί. Δεν χρειάζεται να βάλετε υπερβολική ποσότητα. I use this type of brush, this round brush, because this is the same movement, round movement. Χρειάζεστε λοιπόν το συγκεκριμένο τύπο πινέλου γιατί μπορείτε να κάνετε κυκλικές κινήσεις και ό,τι κινήσεις κάνετε με το κερί να ξέρετε ότι θα φανούν στο τελικό σας αποτέλεσμα. Okay, clean. Το σκουπίζουμε είτε με ένα χαρτάκι είτε με ένα βαμπακερό πανί. Okay. Πολύ ελαφρά. And now, usually I use the brush for put the coating. Συνήθως χρησιμοποιούμε πινέλο για να κάνουμε την εφαρμογή με την πατίνα. But because the coating dries super faster. Επειδή η πατίνα όμως στεγνώνει πάρα πολύ γρήγορα. And in Greece in summer is a very big problem. Και το καλοκαίρι στην Ελλάδα λόγω της ζέστης που έχουμε αυτό είναι ένα πρόβλημα γιατί στεγνώνει ακόμη πιο γρήγορα. For this reason, when I have a big surfaces, I use a sponge. Γι' αυτό το λόγο όταν έχουμε μια μεγάλη επιφάνεια χρησιμοποιούμε ένα σφιγγαράκι, ένα πέτεξ, οτιδήποτε έχετε στο σπίτι. Put my product in the sponge and directly in the surfaces. Βάζουμε λοιπόν το χρώμα και αρχίζουμε και το περνάμε κατευθείαν πάνω στην επιφάνεια. 5 seconds. 1, 1, 2, 3, 4, 5. Finish. It's very important because this patina dry very faster. Είναι πολύ σημαντικό γιατί αυτή η πατίνα στεγνώνει πάρα πολύ γρήγορα. And because it's transparent, if I use the brush, I can see all the streak. Και επειδή είναι διάφανη, αν είχε χρησιμοποιήσει το πινέλο, θα βλέπατε όλες τις γραμμές που θα άφηνε το πινέλο. Okay. Now wait 2 minutes, dry very well. Περιμένουμε λοιπόν περίπου 2 λεπτά για να στεγνώσει. And the final effect, the final step is sand all my surfaces. Το τελικό βήμα είναι να τρίψει με ένα γυαλόχαρτο, λεπτό γυαλόχαρτο, όλη την επιφάνεια. And this is pieces of wood. I want to show you another technique, like wood, but not relief. Θέλει να σας δείξει λοιπόν μία τεχνική η οποία είναι σαν τη τεχνική του ξύλου, αλλά χωρίς να κάνει τις γραμμές. Okay, for this technique, start use two colors, dark gray and matte chalk color. Για αυτή τη τεχνική θα χρησιμοποιήσει δύο διαφορετικά χρώματα κυμολίας. And I need to create texture with, not texture, surfaces with two colors. Θέλει λοιπόν να χρησιμοποιήσει δύο χρώματα, τα οποία να φαίνονται η αντίθεσή τους. Start with the lighter, dark gray. Ξεκινάει λοιπόν με το πιο ανοιχτό που είναι το dark gray. And with the same brush, put some part with matte.
και συνεχίζει με το λίγο πιο σκούρο. It's very important. Don't use water inside my color. Είναι πολύ σημαντικό να μην αραιώνετε τα χρώματα κατευθείαν με νερό μέσα στο μπουκαλάκι. Εάν θέλετε, τα χρώματα είναι έτοιμα προς χρήση. Δεν χρειάζονται κάποια αραίωση, δεν χρειάζονται τίποτα. Παρ' όλα αυτά, εάν εσείς θέλετε να αραιώσετε το χρώμα, είναι καλό να βγάλετε μία ποσότητα από το μπουκαλάκι και να αραιώσετε την ποσότητα που θα χρησιμοποιήσετε. Ό,τι σας μείνει από αυτή την ποσότητα, μην το ξαγυρίσετε μέσα στο μπουκαλάκι. Okay, when the surface is dry, you can see many part dark, many part light. Όταν η επιφάνειά σας λοιπόν στεγνώσει, θα δείτε ότι έχετε δημιουργήσει κάποια σημεία που είναι πιο φωτεινά και κάποια πιο σκοτεινά. Now I use the same tools, the wood grain tool. Τώρα θα χρησιμοποιήσω το εργαλείο που κάναμε το εφέ του ξύλου. Another patina, άσπρο. Με την άσπρη πατίνα. Ναι. Without locks, directly. Χωρίς χέρι κατευθείαν, πάνω στην επιφάνεια. White coating directly in the surfaces. Περνάει λοιπόν κατευθείαν πάνω στην επιφάνεια. Εάν το δείτε, βάζει τόσο όσο είναι το φάρδος του εργαλείου για να μπορέσει να πάρει κατευθείαν. And before dry, I use the same stencil to remove the white coating and create another fabulous wood effect. Και δημιουργεί πάλι το εφέ του ξύλου. Because the coating dried very faster, I suggest to create a little streak. Αυτό που σας είπα, να μην καλύψετε όλη την επιφάνεια, να δουλεύετε τμηματικά-τμηματικά όσο είναι το φάρδος του εργαλείου σας. If I don't like, σε περίπτωση που δεν σας αρέσει το αποτέλεσμα, μπορείτε να περάσετε από πάνω πάλι το χρώμα και να ξανακάνετε πάλι την ίδια δουλειά. Αυτό όμως μπορείτε να το κάνετε το πολύ 2 με 3 φορές, γιατί μετά στεγνώνει το χρώμα. I don't understand, but I agree. Okay. Okay. This is another super easy effect. Και αυτό είναι ένα άλλο αποτέλεσμα του εφέ του ξύλου μαζί με πατίνα. The difference is this, you can touch and is a relief effect. Στο πρώτο που σας έκανε μπορείτε να το αγγίξετε και να δείτε ότι έχει γίνει ανάγλυφο, ενώ στο άλλο είναι λίγο. This is flat. Okay. My coating, my patina, grip patina is dry. Λοιπόν, η πατίνα έχει στεγνώσει. And now I take the sandpaper very thinner, 220. Παίρνει λοιπόν ένα γυαλόχαρτο αρκετά λεπτό, να βρίσκεται γυαλόχαρτα που να είναι 220 σε νούμερο. And now it's very simple to see the texture. Remember, this table starts flat, without glue. Αυτό το τραπεζάκι που βλέπετε είναι τελείως flat. Όταν τελειώσουμε μπορείτε να έρθετε να δείτε, να το αγγίξετε και να δείτε την υφή που έχει πάρει και ότι έχει γίνει ανάγλυφο. Με το εργαλείο. Με το εργαλείο γίνεται. Όπως σας έδειξε εδώ και εκεί. Ναι. Ναι, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο εδώ. Σε ένα τέταρτο πρέπει να σας τα δείξουμε. Και αυτό είναι το τελικό αποτέλεσμα. Okay. If I want to finish my project, you can choose my line to type of product. Εάν θέλετε να περάσετε κάτι τελειωτικό πάνω από αυτό που έχετε φτιάξει, υπάρχουν δύο προϊόντα, τα βερνίκια or walks. Ή κερί. Yesterday I showed the technique to create this effect with walks. Χθες δείξαμε τη συγκεκριμένη τεχνική με κερί. If some people want to see again this technique after my demonstration, can meet me. Αν θέλετε να σας δείξει πάλι τη χθεσινή τεχνική, μπορείτε στο περίπτερό μας στο Hobbywood να περάσετε να το δείτε. Okay, now finish with walks. Τώρα θα το τελειώσει με το κερί. The same walks I used before. Είναι το ίδιο διάφανο κερί που χρησιμοποίησε πριν. Οπότε μπορείτε να το χρησιμοποιείτε και ανάμεσα στα χρώματα, αλλά και σαν τελειωτικό προϊόν για να προστατεύσετε αυτό που έχετε φτιάξει.
This is a real bee wax. Είναι φυσικό κερί, δεν έχει συνθετικά. Specific for work with this technique. Και είναι ειδικά μελετημένο για αυτές τις τεχνικές. Okay, if I want to put some part a little bit older, darker. Εάν θέλετε σε κάποιο σημείο να το κάνετε να φαίνεται ακόμη πιο παλιό, I can use another box black. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το μαύρο κερί. And I can put in the corner like this, in the edge. Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε στις γωνίες. Πάρα πολύ λίγη ποσότητα. And if I want, I can clean with a transparent wax. Και μετά μπορείτε να το καθαρίσετε με το διάφανο κερί. And create a texture, a look like a base of my table. Και μπορείτε να έχετε το αποτέλεσμα όπως έχει η βάση εδώ. Να έχετε πάντα στο μυαλό σας ότι το διάφανο κερί μπορεί να σβήσει και το μαύρο και το κερί και χρυμπαριού που υπάρχει στη σειρά. Okay, I finished the table and the boards. Θα κάνετε ο τελειωτικό στο περίπτερό μας. For this project, I use on the top the gesso dimensional. Για αυτή λοιπόν την τεχνική χρησιμοποίησαμε το γκέσο όγκου στο πρώτο βήμα. Διάφανο κερί. Το διάφανο κερί δεύτερο βήμα. Γκρι πατίνα. Γκρι πατίνα το τρίτο υλικό. Διάφανο κερί for και διάφανο κερί για να τελειώσουμε. Επίσης, κάτι πολύ σημαντικό είναι ότι όλα τα χρώματα του, η καλλιπτικότητα που έχουμε στα 140 ml είναι 2 τετραγωνικά. For this technique, I use two colors. Για αυτή εδώ την τεχνική χρησιμοποίησε 2 χρώματα τα οποία έχουν μία διαφορά στον τόνο. In this specific case, it is dove gray and matte. Το dove gray και το matte στη συγκεκριμένη περίπτωση. But I can use two different blue, two different green. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε δύο διαφορετικά μπλε, δύο διαφορετικά green. The important is one light and one dark. Το σημαντικό είναι ένα ανοιχτό, ένα σκούρο. And for finish, I use the astro patina. Για να το τελειώσει, χρησιμοποιήσε τη λευκή πατίνα. But I can use the gray. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την γκρι. With another color in the background, or black, or white. Ή τη μαύρη, ή την άσπρη, ανάλογα με το χρώμα που έχετε βάλει από κάτω. Okay. Και τελείωσε με το εφέ του ξύλου. Thank you for σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε να δείτε την επίδειξη. Thank you for inventing moussaka. I like so much. Του αρέσει πάρα πολύ ο μουσακάς, γι' αυτό μας προτιμάει. And if you want some information, you can take a flyer. Μπορείτε να πάρετε τα φυλάδια για να ενημερωθείτε. If you have some question, και οποιαδήποτε πληροφορία θέλετε, ή ερώτηση, ή εδώ ή στο περίπτερό μας, μπορείτε να έρθετε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.